Μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αποσυρθούν από το Αφγανιστάν, Γερμανοί και Ιταλοί στρατιώτε επέστρεψαν στι χώρε του. Οι τεχνικέ διαπραγματεύσει για τη λειτουργία και την ασφάλεια του αεροδρομίου τη Καμπούλ από τι τουρκικέ ενόπλε δυνάμει συνεχίζονται. Η Τουρκία θέλει υπό όρου να συνεχίσει να εγγυάται την ασφάλεια του αεροδρομίου τη Καμπούλ, ακόμη και αφού αποσυρθούν όλα τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ, δήλωσε πρόσφατα στενό συνεργάτη του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπταγί Περδογάν. Ο Ιμπραήμ Καλίν, εκπρόσωπο και σύμβουλο του Τούρκου Προέδρου, διευκρίνησε ότι η Άγκυρα διατηρεί ανοιχτού διάβλου επικοινωνία με του Ισλαμιστέ αντάρτε. Το αεροδρόμιο τη Καμπούλ έχει μετατραπεί σε δίλημα για τι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλε χώρε, οι δυνάμει των οποίων εγκαταλείπουν το Αφγανιστάν. Ανησυχούν για το πώ θα μπορέσουν να απομακρύνουν του διπλωμάτε του εάν ο πόλεμο εξαπλωθεί στην πόλη. Σε χθεσινή δήλωση, ο πρώτο αντιπρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνική Συμφιλίωση του Αφγανιστάν, Φάραχμαντ, είπε: Εάν ο κόσμο δεν θέλει, σταματήστε του Ταλιμπάν. Οι Ταλιμπάν θα αποτελέσουν τρομοκρατική απειλή για όλε τι χώρε το πολύ σε πέντε χρόνια. Και συμπλήρωσε: Ο αφγανικό λαό και το κράτο θέλουν να δουν την τουρκική σημαία και τους στρατιώτες του Τούρκου στρατιώτε στο Αφγανιστάν. Σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ταλιμπάν, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κοινό κράτο εδώ. Με άλλα λόγια, οι σημερινοί εκπρόσωποι των εθνοτικών και πολιτικών ομάδων και οι Ταλιμπάν πρέπει να ενωθούν και να δημιουργήσουν ένα κοινό κράτο, συμπλήρωσε. Ο Φάραχμαντ σημείωσε επίση τα ακόλουθα σχετικά με την ασφάλεια του τουρκικού στρατού στο αεροδρόμιο τη Καμπούλ. Η Τουρκία είναι πολύ δημοφιλή στο Αφγανιστάν επειδή αναγνωρίζεται ω ηγέτη των Ισλαμικών χωρών. Οι Τούρκοι στρατιώτε ήταν πάντα σεβαστοί και αγαπητοί. Γι' αυτό όλοι θέλουν την τουρκική σημαία και του στρατιώτε εδώ. Οι μαχητές των Ταλιμπάν εμπλέκονται επί του παρόντος σε επιθέσεις εναντίον Αφγανικών Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας σε ολόκληρη τη χώρα και έχουν ήδη κυρίαρχη παρουσία σε 24 από τις 34 επαρχίες της χώρας. Φαίνεται όμως πως η Τουρκία δεν είναι τόσο αγαπητή από όλου στο Αφγανιστάν, καθώς οι Ταλιμπάν προειδοποίησαν την Τουρκία να μην διατηρήσει τις δυνάμεις της στο Αφγανιστάν που πλήττεται από τον πόλεμο, καθώς κατηγόρησε τους συμμάχους του Οργανισμού Συνθήκης Βόρειου Ατλαντικού υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτείων να παρετηθούν από τη δέσμευση του παρασμένου έτους να αποσυρθούν ξένα στρατεύματα από τη χώρα. Η Ισλαμική Δημοκρατία της Τουρκίας δεν πρέπει να κάνει τόσο μεγάλο λάθος που δεν είναι ούτε για το καλό της Τουρκίας ούτε για το μέλλον των Αφγανών. Δεν είναι σκόπιμο μια Ισλαμική χώρα να βρίσκεται σε εχθρότητα με μια άλλη Ισλαμική χώρα εκ μέρου των κατοίκων των άπιστων, δήλωσε ο Δ. Μουχαμάντ Ναΐμ, εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου του Ισλαμικού Εμμυράτου του Αφγανιστάν, που είναι επίσημα γνωστό ω Ταλιμπάν. Η σε έντονο ύφο διατυπωμένη προειδοποίηση των Ταλιμπάν έρχεται μετά την προσφορά του Υπουργού Άμυνα τη Τουρκία Χουλούσια Καρ να εγκαταστήσει 500 Τούρκου στρατιώτε στο Διεθνέ Αεροδρόμιο τη Καμπούλ για να εξασφαλίσει την ασφάλεια τη δομή όταν τα στρατεύματα υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών εγκαταλείψουν το έθνο τη Κεντρική Ασία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.